Μετά από τις αποκαλύψεις στο Ράδιο Βέρα και τις έντονες διαμαρτυρίες που υπήρξαν από πολλούς καταναλωτές, οι οποίοι προσερχόμενοι στα γραφεία της ΔΕΙΑΜ το ζητούνταν εκτός από το τέλος επανασύνδεσης των 14 ευρώ και η καταβολή εγγύησης που ήταν 70 ευρώ για τα σπίτια και τα διαμερίσματα και 350 ευρώ για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η Δημοτική Αρχή οδηγήθηκε σε αναδίπλωση. Πιο συγκεκριμένα, σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, το ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης αποφάσισε όπως ανασταλεί η καταβολή της εγγύησης σε όλους όσοι είναι δικαιούχοι και ωφελούμενοι από τις προνοιακές δομές του Δήμου Βόλου, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΜ αποφάσισε να μειώσει το ποσό της εγγύησης από 70 σε 50 ευρώ για τα σπίτια και σε 250 από 350 ευρώ για τα καταστήματα. Μετά από μεγάλη προσπάθεια, η δημοσιογραφική έρευνα, το ρεπορτάζ του Ράδιο Βέρα απέδωσαν. Η Δημοτική Αρχή δέχτηκε και αποφάσισε τα 70 ευρώ της εγγύησης της ΔΕΙΑΜ να γίνουν 50. Και τα 50 πρέπει να γίνουν ακόμη λιγότερα, αλλά έστω αυτή η απόφαση του Δημάρχου Πάνου Σκοτεινιώτη είναι κάτι για τον ταλαιπωρημένο Βολιώτη. Ωστόσο, ο Δήμαρχος τώρα είναι υπόλογος πολιτικά απέναντι στους Βολιώτες. Θα πρέπει να εξηγήσει γιατί προχωρούσε σε επιθέσεις πολιτικές αντί να πάρει αποφάσεις για τη σωστή διοίκηση της ΔΕΙΑΜΒ. Ο Δήμαρχος οφείλει να ζητήσει τις παραιτήσεις των συμβούλων που τον παραπλάνησαν και τον έσυραν στην αρχική απόφαση και πρέπει να επιστρέψει και πίσω στους Βολιώτες όσους πλήρωσαν τα 70 ευρώ, τα 20 ευρώ που είναι η διαφορά. Αναμφίβολα είναι μια δημοσιογραφική επιτυχία για το Ράδιο Βέρα, το οποίο πήρε πάνω του το θέμα, ήταν το μόνο μέσο ενημέρωσης που επέμενε και κέρδισε.